Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Ρήξη και ανατροπή» κάθε Δευτέρα στις 8 με 9. Έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθεί στην κάρτα του πολίτη. Πραγματικά ήταν πλήρως ενημερωτική, αλλά δεν επαρκούσε και γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και σήμερα, γιατί το θέμα της κάρτας του πολίτη είναι τόσο σημαντικό για τους πολίτες που πρέπει να είναι καλά πληροφορημένοι και μάλιστα δεν θα σταματήσουμε και στη δεύτερη εκπομπή. Θεωρώ απαραίτητο να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή και μια τρίτη φορά τουλάχιστον. Προς το παρόν θέλω να καλωσορίσω τους καλούς φίλους που ήταν και στην προηγούμενη εκπομπή, οι οποίοι πραγματικά έκαναν αξιοθαύμαστη δουλειά μέχρι τώρα και είναι από τους λίγους ή οι μοναδικοί οι οποίοι μας ενημερώνουν για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που λέγεται Κάρτα του Πολίτη, και όσοι παρακολούθησαν την προηγούμενη εκπομπή έχουν μπει στο νόημα, αλλά σήμερα θα μας γίνει ακόμα πιο λεπτομερής η ενημέρωση και οι εξηγήσεις για να καταλάβει πλήρως ο Έλληνας πολίτης τι τον περιμένει όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το θέμα. Είχα να πω και αρκετά άλλα θέματα, αλλά λόγω της σημασίας αυτού του θέματος δεν αναφέρομαι σε άλλες περιπτώσεις της επικαιρότητας, παραδείγματος χάρη. Απλώς παρουσιάζω σύντομα πάλι τους άξιους καλεσμένους μας. Εκ δεξιών είναι ο Δημήτρης ο Χιωτακάκος, αυτή τη φορά το λέω σωστά γιατί την προηγούμενη φορά το είπα λάθος, από την Αρεόπολη, τον βλέπει κανείς ότι είναι και μανιάτης, ο οποίος θα μας τα πει σταράτα, υπολογίζω, είναι δόκτωρ πληροφορικής, δεν ξέρω αν ξέχασα και άλλο τίτλο, οπωσδήποτε έχει και άλλος τίτλος. Στο μέσον είναι ο οικονομολόγος και εκπαιδευτικός συνάδελφος, είμαστε συνάδελφοι, Στάθης Αδαμόπουλος. Καλησπέριζω και τον Στάθη. Και εξ αριστερών είναι και ένας ο οποίος έχει, εκτός από τη σχέση με τα θέματα που θα αναπτύξουμε σήμερα, είναι και μέλος του ΙΝΚΑ και ίσως αναφερθεί και λίγο γιατί είναι και ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Είναι ο Άγγελος Πιλάτης, ναυπηγός και ηλεκτρονικός. Άλλους τίτλους δεν αναφέρω, οπωσδήποτε θα έχετε και κάποιους άλλους τίτλους. Θα έχετε δράση σε αρκετούς τομείς, τουλάχιστον στα ηλεκτρονικά υπολογίζω, αλλά έχετε επιδοθεί, αυτή ήταν η δικιά μου εντύπωση, με τα πάθους στο αυτό το θέμα και πραγματικά αξίζει να πληροφορήσουμε τον Έλληνα πολίτη πλήρως για το σημαντικό αυτό θέμα. Θα ξεκινήσω εκ δεξιών, χωρίς χαρακτηρισμούς, από τον δόκτωρα Δημήτρη Χιωτακάκο, να μας κάνει μία μικρή αναφορά για το τι προηγήθηκε και να τα συνδέσουμε, και από εκεί και πέρα θα αφήσω περισσότερο αυτή τη φορά μεταξύ σας να αναπτύξετε τα θέματα, γιατί είναι και τεχνολογικά και δεν πολύ τα κατέχω, ώστε να αναπτύξω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Θα τα αφήσω περισσότερο στη δικιά σας, ας πούμε, ευχέρεια. Απλώς να συστήσω και τον εαυτό μου, να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Ο εξαπαιναντίας βέβαια έχει αυτό σε γένια, αλλά εγώ ευλογώ τα δικά μου τα γένια. Είμαι από τη γραμματεία των πατριωτικών κινημάτων, όπως λέμε, της Εθνικής Πατριωτικής Δημοκρατικής Συμμαχίας, συνεργαζόμενη με τους ανεξάρτητους Έλληνες, και με αυτή την ιδιότητα και με αυτό το ενδιαφέρον ακριβώς θέλουμε τόσο στα εθνικά όσο και στα κοινωνικά να ενημερώσουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε τους Έλληνες πολίτες. Σταματώ εδώ πέρα, γιατί θα μπορούσα να μακρηγορήσω βέβαια και να αναπτύξω και άλλα θέματα, αλλά το επίκαιρο και το σημαντικό, και να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, φίλε Χιωτακάκε, ξεκινάς λοιπόν όπως είπαμε. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας που μας τιμά. Όντως είναι, πιστεύω ότι κρίνουμε όλοι απαραίτητο ένα δεύτερο μέρος, γιατί είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα και πολύ σημαντικό και δεν φτάνει μία φορά. Για να κάνουμε μία σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, πιστεύω ότι κάναμε μία εισαγωγή στο θέμα, το είδαμε πιο πολύ δημοσιογραφικά θα έλεγα και βάλαμε έτσι κάποιους βασικούς άξονες προβληματισμών. Νομίζω ότι σήμερα με τους εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους θα επικεντρωθούμε πιο πολύ σε τεχνικά θέματα για το πώς δουλεύει το RFID και όχι μόνο μου, όμως για το κόστος της κάρτας, που είναι οι συνάδελφοι. Από την πλευρά μου, κλείνοντας, RFID
πώς να το πούμε στα ελληνικά. Είναι, radio, είναι αρχικά για τη λέξη Radio Frequency Identification, που σημαίνει ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Ναι. Από πλευράς μου να πω μόνο ένα πράγμα για την εισαγωγή. Είχα θέσει έναν αρχικό προβληματισμό στην προηγούμενη εκπομπή, το οποίο άπτεται πιο πολύ των τεχνικών θεμάτων, να βρούμε τη σύνδεση ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα. Πού είναι ο μύθος και πού είναι η πραγματικότητα όσον αφορά την τεχνολογία αυτή και τους κινδύνους στους οποίους υποθάλπτει. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Μύθος και πραγματικότητα». Πακ Πασόκ, μύθος και πραγματικότητα, που το θύμισε αυτό, παρενθέτω κι εγώ. Δεν έχει σχέση με την κάρτα του πολίτη, αλλά έχει σχέση με σχετικά θέματα που μας αφορούν. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει αυτή την εισαγωγή, οπότε πάμε και στον εξαπεναντίας να μας πει. Άκουσα ότι γίνεται ή τελείωσε μια διαβούλευση και δεν ήθελα να μας ενημερώσει, εσιάσουμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κυρία Βασιλιάδη. Ναι, έγινε πολύ ξαφνικά στην προηγούμενη εκπομπή μας. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε αυτό το θέμα. Νομίζαμε ότι θα πάει κατευθείαν στη Βουλή, χωρίς να κατατεθεί καν σε διαβούλευση. Διαβούλευση είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονική που έφτιαξε ο Γιώργος Παπαντρέου από το 2011-2010, όπου πριν στείλει κάποιο νομοσχέδιο στη Βουλή, το πήγαινε, το πέρναγε από τη διαβούλευση, έμπαινε ο καθένας και έγραφε τα σχόλιά του. Έγραφε τα σχόλιά του. Όλα τα νομοσχέδια που περνούσαν πριν πάνε στη Βούλη περνούσαν από εκεί. Έμπαινε κάποιος, έγραφε τα σχόλια. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή έτσι, η διαβούλευση. Λίγοι άνθρωποι μπαίνουν, καταθέτουν τις απόψεις τους. Δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη. Στη συγκεκριμένη διαβούλευση, κοιτάξτε, για την κάρτα του πολίτη είχε περαστεί και άλλος νόμος. Ο κύριος Δρακούς το 2010. Είχε γίνει και τότε διαβούλευση. Είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά σχόλια και η πλειοψηφία αυτών άνω του 90% ήταν αρνητικά. Το ίδιο είναι και τώρα. Και μάλιστα κατατέθηκαν πολύ περισσότερα σχόλια. Δηλαδή, ένας αριθμός της τάξης των 1.361 σχολείων είχαν μπει στη διαβούλευση του Ραγκούση. Τώρα κατατέθηκαν 1.661 σχόλια. Και μάλιστα τώρα η διαβούλευση διήρκησε 6 μέρες. Δηλαδή, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν προλάβαμε να. Ούτε καν το ξέραμε στην προηγούμενη εκπομπή και τώρα έκλεισε. Δηλαδή, δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Όταν εσείς δεν το ξέρατε λίγο πολύ. Ναι. Πόσο μάλλον, ας πούμε, ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος είναι ανίδεος. Ναι, δεν μαθαίθηκε, δεν ανακοινώθηκε, δεν δημοσιοποιήθηκε ευρέως. Με παραξενεύει αυτό. Ναι, στα μουλοχτά, στα κρυφά. Τέλος πάντων. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ότι στα μουλοχτά. Και ας είναι η κυβέρνηση την οποία εγώ τουλάχιστον στηρίζω. Δεν ανακοινώθηκε έτσι, δεν πήρε ευρεία δημοσιότητα, όμως τα σχόλια είναι ικανοποιητικά, δηλαδή κατατέθηκαν πάρα πολλά σχόλια και η πλειοψηφία τους 98%, κάθισα και τα είδα όλα, είναι 36 σελίδες, 33 σελίδες σχόλια. Μάλιστα. Κάθισα και τα είδα ένα-ένα, δεν είναι πάνω από 30, τα οποία είναι θετικά, λένε πράγματα υπέρ της κάρτας. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα, δηλαδή 1.330 σχόλια, είναι εναντίον της κάρτας. Μάλιστα. Αυτό... Να δούμε κατά πόσο θα ληφθεί υπόψη. Γιατί κάτι ακούσαμε ότι αύριο Παρασκευή θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Για να δούμε λοιπόν, θα περιλαμβάνει αυτό το άρθρο ή μήπως το αφαιρέσουν. Θα είναι μια επιτυχία αν αφαιρεθεί. Μάλιστα. Και ελπίζουμε να ακούσουν. Ποιο άρθρο εννοείς? Το συγκεκριμένο είναι το άρθρο 16 στο νομοσχέδιο για την επαναπρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί πέρα έχει περάσει. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο που έχει πολλά άρθρα για διάφορα θέματα. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν μπήκε και η κάρτα. Πώς το κρίνεις εσύ? Μπήκε, ας πούμε. Εντάξει, όχι τόσο. Λέει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον τίτλο. Μάλιστα. Τι έχει γίνει όμως ήδη? Ήδη έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εκεί λοιπόν λέει ότι θα δοθούν χρήματα στους φτωχούς χωρίς να προσδιορίζει ποιοι είναι οι φτωχοί, είτε με κουπόνια ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό έχει ψηφιστεί. Μάλιστα. Και σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση και θα προσπαθεί να δεθεί η κάρτα με τον ηλεκτρονικό αυτό τρόπο χορήγηση των χρημάτων στους φτωχούς. Δηλαδή το σπάμε σε δύο κομμάτια. Μάλιστα. Υποτίθεται αυτό είναι υπέρ των φτωχών. Ναι, υποτίθεται. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό ότι δεν χρειάζεται καμία κάρτα για να ταΐσουμε το. Πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθούν δουλειές, να μπορέσει αυτός που έγινε φτωχός με την κρίση να πάψει πλέον να είναι φτωχός. Και αν θέλουμε σε κάποιους ανθρώπους να δώσουμε κάποια χρήματα, μπορούμε να τα
δώσουμε άνετα με το σύστημα που υπάρχει ήδη και λειτουργεί. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, ή το επίδομα θέρμανσης ή τα επιδόματα τέκνων. Μάλιστα. Μια χαρά συστήματα είναι να πιστωθούν τα λεφτά στους λογαριασμούς και ας τα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Άρα είναι πρόσχημα κατά κάποιο. Δεν χρειάζεται κάρτα. Μάλιστα. Για να δώσω χρήματα στο φτωχό. Πολύ σωστά το τονίζεις. Δεν ξέρω αν. Όχι, όσον αφορά τη διαβούλευση. Εισαγωγικά, ας πούμε, όσον αφορά τη διαβούλευση, επαρκεί αυτό. Δεν ξέρω τώρα ο φίλος ο Πιλάτης και από το Ίνκα επιπροσθέτως, αν θέλει να μας προσθέσει κάτι. Λοιπόν, θα σας προσθέσω το εξής. Σας ευχαριστούμε πάλι και για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση. Και ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε έτσι τους θεατές του καναλιού και τον κόσμο περισσότερο. Έτσι. Θα ήθελα να προσθέσω στο προηγούμενο ότι μέσα στη δημόσια διαβούλευση αναφέρεται ένας κανονισμός του 2014, ο 910, της 23 Ιουλίου του 2014, που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μήπως δεν έχεις φάγει, δεν έχεις δύναμη. Εδώ πρέπει χρειάζεται να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, θα το ξεσηκώσουμε γιατί είμαστε ενεργοί πολίτες, γι' αυτό και μόνο. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ήθελα να σημειώσω ότι αναφέρει μια βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι Ευρωπαίοι πολίτες σε όποια χώρα της Ευρώπης κινούνται, είτε από ιατρικά θέματα είτε οτιδήποτε άλλο τους αφορά. Και μέσα σε αυτά θα υποτίθεται θα βρίσκονται μέσα στην κάρτα. Εμείς διαφωνούμε τελείως σαν Ίνκα, διότι μια σύνδεση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει με ένα απλό τρόπο μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται μια κάρτα να μεταφέρουμε ούτε τα ΦΜΗ μας ούτε οτιδήποτε άλλο. Μόνο η αστυνομική ταυτότητα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ναι, είναι, υπερκαλύπτει τις ανάγκες της ταυτοποίησης του ανθρώπου και οποιοδήποτε άλλες στοιχεία μπορεί να θελήσουν. Είχαμε πει όμως ότι και μια ξεχωριστή κάρτα για κάποιο, δηλαδή κάρτα υγείας. Αλλά ξεχωριστά, όχι. Όχι, εγώ σας είχαμε πει ότι το ΙΝΚΑ διαφωνεί σε αυτό το πράγμα. Με την αστυνομική ταυτότητα και μόνο, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας είναι ικανοποιητικός για την ταυτοποίηση. Εμείς λέμε σαν ΙΝΚΑ ότι πρέπει να καταργηθεί και το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜΗ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, διότι αφορά το ίδιο άτομο. Μάλιστα. Όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν έναν άνθρωπο. Άρα για φαντάστε κάθε δημόσιος οργανισμός να βγάζει έναν αριθμό δικό του. Μάλιστα. Και θα πρέπει να έχει 500 αριθμούς στο δηματολογείο, το έτσι, το αλλιώς και 1.200 άλλα πράγματα. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Όταν αφορά έναν άνθρωπο, έτσι. Δεν μιλάμε για πολλαπλούς ανθρώπους. Οπότε με έναν αριθμό και μόνο μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σε όλες τις μορφές που μπορεί να έχει στη δραστηριότητα ο καθένας μας με το δημόσιο και με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Έχεις να προσθέσεις αυτό ή να πάμε. Όχι, θα έλεγα να προχωρήσουμε λίγο στα τεχνικά. Γιατί απόψε περισσότερο με τα τεχνικά θέματα θα έχουμε να κάνουμε σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που κάναμε μια μικρή παρουσίαση σε αυτό το θέμα. Έχει σημασία η βάση δεδομένων στην οποία αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να έχουν πρόσβαση και οι ιδιώτες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στα ευαίσθητα προσωπικά μας στοιχεία θα μπαίνει ο κάθε ιδιώτης και θα μπορεί να παρεμβαίνει και να βλέπει αυτά τα στοιχεία. Εκτός από τους hacker που είχαμε. Εκτός από τους hacker, βεβαίως. Νόμιμα θα μπαίνουν αυτά που λέμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πάλι εκ δεξιών, πάλι χωρίς να δώσουμε χαρακτηρισμούς. Είπατε ότι θα μας παρουσιάσετε ορισμένα τεχνικά στοιχεία για να μπούμε κι εμείς λίγο στα ηλεκτρονικά σας, ας το πούμε έτσι, και ξεκινάμε. Θα σας αφήσω λίγο πολύ και μόνοι σας λίγο να ρυθμίσετε τα πράγματα, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς θα παρεμβαίνω. Μας πιτώσει, έχουμε ελευθερία κινήσεων, εμείς τουλάχιστον, πριν μας αλυσοδέσουμε την κάρτα του πολίτη. Να είστε καλά. Καταρχάς, να κάνω μία διευκρίνηση πρωτού μπούμε στα τεχνικά θέματα, μία διευκρίνηση και διόρθωση θα έλεγα, σε κάτι που είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, κάνοντας τον παραλληλισμό των 100.000 υπογραφών που έχουμε μαζέψει σαν ΠΡΑΟΣ, Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης είναι το ΠΡΑΟΣ, για κάποιους συνάδελφους με ρωτήσανε. Πες το πιο καθαρά, ναι, που το λέει σε... Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης, ΠΡΑΟΣ, είναι λογοπαίγνιο το ΠΡΑΟΣ. Παραλύσαμε τις 100.000 υπογραφές λοιπόν που έχουν μαζευτεί στην Ελλάδα εν σχέση με κάποιες 100.000 υπογραφές στην Αγγλία. Δεν ήταν 100.000 υπογραφές στην Αγγλία, ήταν 11.360.
και συγκεκριμένα από ένα group που ονομάζεται No to ID. Άρα εμείς μαζέψαμε περισσότερες υπογραφές. Εάν δούμε το 11.360 σε ένα πληθυσμό 63 εκατομμυρίων εν σχέση με τις 100.000 σχεδόν υπογραφές που έχουμε εμείς σε ένα πληθυσμό 10,6 εκατομμυρίων, μιλάμε ότι έχουμε 50-πλάσιο αριθμό υπογραφών, 50 φορές παραπάνω. Πολύ σημαντικό είναι η πρωτοβουλία αυτή. Και αυτές, και αυτές οι 11.360 υπογραφές ήταν ικανές για να ακυρωθεί η κάρτα του πολίτη, η ηλεκτρονική ταυτότητα με της Αγγλίας, στην Αγγλία. Μάλιστα. Επί προεδρίας του James Cameron. Να πω κάποια άλλα στατιστικά σε αυτό. Η πρώτη αντίδραση που ξεκίνησε τη συζήτηση στο νομοσχέδιο, το οποίο ακυρώθηκε στο τέλος, είχε γίνει επί συνόλο, είχε γίνει σε ένα πολύ απλό πόλ 4.000 περίπου ανθρώπων, και φανταστείτε, μιλάμε για 4.000. Αυτό ξεκίνησε τους προβληματισμούς και τη συζήτηση στη Βολή και στο τέλος ακυρώθηκε από 11.360, στις οποίες το 61% είπε ότι δεν ήθελε. Ήτανε κατά. Επίσης, κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον, το Δεκέμβριο του 2006, το 78% των ανθρώπων οι οποίοι ερωτήθηκαν, λέει, δεν εμπιστευόντουσαν την κυβέρνηση και το γεγονός το ότι θα έχουν τα δεδομένα τους, όλα τους τα δεδομένα συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Το 78%. Επομένως, νομίζω ότι αυτά και συνδέοντας και με την. Εμείς έπρεπε να γίνει διευκρίνηση από τη μία πλευρά. Να πούμε αναλογικά, τι ποσοστό δηλαδή, αν έτσι. Εμείς έπρεπε να 90% ή 100%. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να πω κάτι. Εμείς με μια πολύ απλή πρωτοβουλία, που χωρίς budget και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στους δρόμους να συγκεντρώσουμε εκατομμύρια ανθρώπους στο Σύνταγμα, έχουμε 50-πλάσιες υπογραφές από μια Αγγλία στην οποία ακυρώθηκε. Εάν θεωρείς ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια κινητοποίηση, δηλαδή να πω κάτι, ο Χριστόδουλος είχε μαζέψει 3 εκατομμύρια υπογραφές. Εάν βάλουμε 3 εκατομμύρια υπογραφές, μιλάμε ότι θα έχουμε σχεδόν 2.000 φορές παραπάνω, επί 2.000, για να κρύβει επί 1.540, χιλιαπλασίως και περισσότερο και πλέον υπογραφές από όσους μάζεψε η Αγγλία για να κρύβει. Είπε για Χριστόδουλο, αλλά εκείνος ήταν Χριστόδουλος. Εγώ είμαι Δημήτρης, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Ωραία. Να πούμε ίσως, να αναφέρω ίσως κάποια πρώτα στατιστικά, τώρα στοιχεία που το πούμε στα ηλεκτρονικά. Εντάξει. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο για τις κακόβουλες επιθέσεις, στα οποία και οι συνάδελφοι θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους παρατηρήσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε την πρώτη διαφάνεια, το 28, αν έχετε την καλοσύνη, στην οποία θέλουμε να δούμε καταρχάς δύο βασικά πράγματα. Αφού μιλάμε για συστήματα διασυνδεδεμένα, για συστήματα πληροφορικής, πόσο ασφαλή είναι αυτά πραγματικά, προτού πάμε έτσι σε τεχνολογίες και τέτοια πράγματα, πόσο ασφαλή. Εδώ λοιπόν πάντα ξεκινάμε, προτού μιλήσουμε τεχνικά, ξεκινάμε με τις στατιστικές. Τι συμβαίνει, διότι όλα τα συστήματα τα οποία το έχουμε πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν καταρχάς, είναι βέβαια λίγο μπαγιάτικο το slide αυτό, αλλά οι στατιστικές περίπου εκεί παίζουν. Δηλαδή, κάποια δύο χρόνια παλιό. Βλέπουμε ότι το 17% των hackers, από όλες δηλαδή τις επιθέσεις που έχουν γίνει, το 17% αφορούν κυβερνητικούς οργανισμούς. Δηλαδή, οι κυβερνητικοί οργανισμοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή των προτεραιοτήτων των hackers. Μάλιστα. Και χωρίς να με έχουμε. Φανταστείτε ότι αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί, γιατί δεν έχουμε σήμερα διασυνδεμένα συστήματα και κάρτα του πολίτη. Βεβαίως, όπως ανέφερε και ο κύριος Αδαμόπουλος την προηγούμενη φορά, είχαμε τον Ουκρανό με ένα DVD που είχε όλα τα στοιχεία του TaxisNet. Φανταστείτε τώρα, αν είναι online, τα στοιχεία του πολίτη από προσωπικές επιλογές, οικονομικά στοιχεία μέχρι όλα, ότι το 17% που σήμερα υπάρχει, μπορεί να σταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορεί να σταθεροποιηθούν ακόμα περισσότερο, που ήδη το 17% αυτό καθ' αυτό είναι πολύ ψηλό. Επίσης, αν δούμε την επόμενη διαφάνεια, υπαριθμόν 29, βλέπουμε το εξής, ότι περίπου το 1/3, αν υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε και ίσως και δεν χρειάζεται, επίθεσης από τους κακόβουλους, από τους hackers, από τους κακόβουλους χρήστες. Από όλες τις μεθόδους, περίπου το 1/3 όλων των επιθέσεων παραμένει άγνωστο.
Δηλαδή, δεν ξέρει κάποιο, δεν ξέρουμε από πού προήρθε. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε από πού προήρθε, πρώτον, με ποια μέθοδο, και δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποιο ήταν το μέγεθος της ζημιάς που έκανε. Μπορεί να το ξέρουμε σήμερα, μπορεί να το ξέρουμε αύριο, μπορεί να το μάθουμε πολύ μετά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η επίθεση. Αυτά λοιπόν νομίζω τα δύο. Αλλά δύσκολο να ελεγχθούν οι hackers. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν παραδείγματα που θα αναφερθούν αργότερα, δηλαδή από την NASA μέχρι το Λευκό Οίκο, όπου έχουν μπει όπου παντού και φυσικά και στην Ελλάδα κτλ. Κάτι άλλο να πω, ότι τα κίνητρα κακόβουλης επίδυσης από κάποιες άλλες στατιστικές που δεν πρόλαβα να σας δώσω μια διαφάνεια, είναι με στατιστικά στοιχεία ανάμεσα στον Ιανουάριο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2012, είναι κατά το 57% περίπου ακτιβισμός, κατά το 42% ηλεκτρονικό έγκλημα και το μικρό 3% που μένει είναι η κατασκοπία. Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία, το 97% είναι καλύπτει τα κίνητρα των hackers, που είναι ακτιβισμός και ηλεκτρονικό έγκλημα, και είναι με εκτεθειμένη δηλαδή την κάρτα του πολίτη και όλα τα στοιχεία. Μάλιστα. Είναι πάρα πάρα πολύ αυτό υψηλό ποσοστό, το 97%. Έγινε πολύ καταληπτό, ας πούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά κάποια στατιστικά στοιχεία για τις κακόβουλες επιθέσεις στους γνωστούς hackers. Να αναφερθώ τώρα εν συντομία σε μερικές από τις πιο πρόσφατες κακόβουλες επιθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5 Τρίτου του 2015, θύμα hacker ο γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πολύ επικαιρό. Εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα. Ξεκινάω από τις κακόβουλες επιθέσεις στην Ελλάδα. 2 Δευτέρου του 2015, να το πούμε και ελληνικά, χάκαραν την ιστοσελίδα αξιολόγησης του ΙΕΠ. 25 Δεκάτου 2014 Κρήτη, hackers χτύπησαν την ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Τι είπαμε πριν, στην κορυφή των προτεραιοτήτων των hackers είναι οι κοινωνικοί οργανισμοί. Μάλιστα. 14 Δεκάτου 2013, το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι έπεσε θύμα των Anonymous. 2 Πρώτου 2013, hackers επιτέθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο. 21 Ενάτου του 2013, άχρηστοι χάκαραν κατά λάθος το TaxisNet και διέρευσαν προσωπικά δεδομένα πολιτών. Ο χαρακτηρισμός άχρηστη είναι του δημοσιογράφου από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, θέλοντας να δηλώσει ότι τελικά όχι μόνο κάποιος ειδικός, αλλά και κάποιος άχρηστος μπορεί να του κάτσει λόγω ενδεχομένως απουσίας σοβαρών διαδικασιών και σοβαρότητας από τις πλευράς του κράτους, ότι και κάποιος που δεν είναι και υπερειδικός μπορεί να έχει στοιχεία στα χέρια του που δεν θα έπρεπε να έχει. 23 Τετάρτου του 2012, παράξενη ντροπή από τα Ζωνιανά, εξαπολύθηκε η κυβερνοεπίθεση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πιάσαμε και την υγεία. 25 του 2012, διάτρητη ηλεκτρονική υποδομή του δημοσίου, επιτρέπει την πρόσβαση μη εγγεγραμμένων χρηστών. 20 Δεκάτου του 2012, hacker μπήκε στο τάξη και πουλούσε αφημί και διευθύνσει σε 9 εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτό μπορεί να συσχετίζεται με τον Ουκρανό, νομίζω, που αναφέρει ο κ. Αδαμόπουλος. 19 Δεκάτου του 2011, ηλεκτρονική ανάληψη μητριτών από φοιτητές hackers. Και λίγο διασκεδαστικό. Οι καημένοι δεν είχαν να πάρουν σουβλάκι και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο to beat the system, που λέμε. 8 Εβδόμου του 2011, επίθεση στη Βουλή και συγκεκριμένα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η επίθεση υπογράφεται από την ομάδα Real Democracy Reverse Engineering. Αυτές έτσι εντάχει μερικές από τις πιο πρόσφατες κακόβουλες επιθέσεις στην Ελλάδα. Και αναφέρουμε να ρωτήσω, έχει διαπιστώσει κανείς, είναι νεαρό κόσμος ακόμα ή δεν μπορεί να διαπιστώσει κανείς τι ηλικίες, ας πούμε, άνθρωποι είναι, ας πούμε, είναι αλλά αυτοί που παίζουν κατά κάποιο τρόπο νεαροί και δοκιμάζουν και κάνουν ή δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, δεν έχω στατιστικά για τις ηλικίες, πολύ πιθανό να υπάρχουν. Αν όμως κάνω μία αναδρομή σε κάποια στοιχεία που αναφέραμε πριν, από εκεί ίσως βγάλουμε κάποια συμπεράσματα στην ερώτηση που κάνετε. Κίνητρα κακόβουλης επίθεσης, επανέρχομαι στα κίνητρα. Ναι. 56-59% ακτιβισμός. Ακτιβισμό. Οι ακτιβιστές είναι όλης της ηλικίας. Ίσως οι πιο νέοι που είναι πιο νέοι, έτσι. Ναι. Αλλά αν ανήκεις σε έναν οργανισμό ακτιβιστών και μεγάλος ηλικία να είσαι. Ναι. Κατά το 40-43%, πριν έδωσα κάποιους μέσους όρους όπως τους έβγαλα εκείνη τη στιγμή, τώρα μιλάω με πιο ακριβή στοιχεία, 40-43% ηλεκτρονικό έγκλημα. Οι εγκληματίες υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες. Φαντάζομαι ειδικοί, υπερειδικοί πρέπει να έχουν κάποια αλφα ηλικία, αλλά έχουμε δει στις ημέρες μας και παιδιά που μπορούν να γίνουν hackers.
Έτσι, με τη λογική του ότι εγώ έπιασα ταμπλέτα στα χέρια μου στα 40 κάτι, το παιδί έχει σήμερα πιάνει ταμπλέτα του με το που γεννιέται. Υπάρχει και κάποια διαφορά εκεί. Και να αναφέρουμε και επιγραμματικά για να πούμε και πιο, έτσι, σημαντικό, και πιο τεχνικά θέματα, να αναφέρουμε και μερικές από τις πιο πρόσφατες κακόβουλες επιθέσεις στο εξωτερικό. Yes. 8 Τρίτου του 2015, επίθεση τσιχαντιστών hackers στην ιστοσελίδα του Ιταλού Πρωθυπουργού. Πάλι είπαμε, οι κυβερνητικοί οργανισμοί δείχνουν ότι είναι ηλίου φανέστερον. Έτσι το αναφέρω συνέχεια, αλλά είναι μια τραγική πραγματικότητα. 1η Τρίτου του 2015, US State Department. Οι hacker αλωνίζουν ακόμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του State Department της Αμερικής. 7 Πρώτου 2015, Γερμανία. Ουκρανοί hacker έριξαν τις ιστοσελίδες της Βουλής και Καγκελαρίας ως αντίδραση στην επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κυρίου Γιατσένιουκ. Νομίζω όμως ότι έχει γίνει σαφές ότι κανένας, ούτε και ο Ομπάμα, ούτε ο Λευκός Οίκος, όταν λέμε, ας πούμε, για τον Λευκό Οίκο, ούτε η CIA, ούτε κανένας μπορεί να προστατευτεί. Οπότε νομίζω τα υπόλοιπα στατιστικά, δηλαδή, ίσως μας φάνε χρόνο από ίσως μια πιο ουσιαστική παρουσίαση και σε άλλα σημεία, ας πούμε. Αυτό είναι, είναι σαφές. Απλώς να αναφέρω επιγραμματικά ότι θύμα hacker έχει πέσει το Ευρωκοινοβούλιο, πάρα πολλές τράπεζες, πιστωτικές, web banking, αρπαγή Eurograbber, και από ό,τι βλέπω και στην υπηρεσία ατομικής ενέργειας διέρευσε απόρριτο υλικό και απαιτούν να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ. Ρωσία, Αμερική, Ομπάμα. Και δεν υπάρχει προστασία γενικά. Αυτά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί κανείς να το σπάσει, ας πούμε, ένα hacker, ας πούμε. Όπως το WikiLeaks, δεν είναι, πώς το λέμε, δεν είναι αυτός που έχει βγάζει τώρα τα άπλυτα της CIA και τα λοιπά. Και ο Snowden και τα λοιπά. Τώρα εγώ θα έλεγα μεταξύ σας λίγο πολύ να ρυθμίσετε τη ροή. Γιατί εγώ στα τεχνικά και τα λοιπά, τι να σας ρωτήσω. Οπότε ο ένας θα δίνει το λόγο στον άλλον για να συμπληρώνει εκείνα που είναι απαραίτητα. Εγώ τουλάχιστον έτσι θέλω να ρυθμίσω την εποψινή συζήτηση. Οπότε εσείς θα κρίνετε ποια είναι τα πιο σημαντικά για να μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε να πούμε τα καλύτερα, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ με μία παράμετρο η οποία δεν έχει αναδειχθεί και μας την επισήμανε πρόσφατα κάποιος γνωστός μας, ο οποίος δουλεύει σε τραπεζικά συστήματα και δει στα συστήματα διαχείριση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Κατά τη στοιχεία, λοιπόν, με τις πιστωτικές χρεωστικές και η κάρτα του πολίτη θα έχει έναν κωδικό επάνω. Πώς έχει η πιστωτική ένα νούμερο χτυπημένο, έτσι θα έχει η κάρτα του πολίτη. Τώρα, αυτός ο κωδικός μπορεί να μην είναι σειριακός, μία συνεχόμενη της άλλης, αλλά μπορεί να είναι τμηματικός. Προσέξτε τώρα λεπτομέρειες. Τμηματικός είναι ο ΑΜΚΑ, δηλαδή είναι σπασμένος κομμάτια. Έτσι λοιπόν και ο κωδικός της κάρτας του πολίτη, και αυτός μπορεί να είναι σπασμένος κομμάτια, π.χ. δύο-τρεις πρώτοι κωδικοί να υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης, τη χώρα καταγωγής του πολίτη. 030, όπως είναι το τηλεφωνικός αριθμός της Ελλάδας, να είναι η Ελλάδα. Στη συνέχεια να είναι κάποια ψηφία τα οποία αναποδηλώνουν το έτος γέννησης, μετά το φύλο και άλλες πιθανώς πληροφορίες συνεχόμενα. Τώρα, πέραν από τον αναγραφόμενο κωδικό, μπορεί να πάνε και άλλες πληροφορίες μέσα, όπως είχαμε πει, που να υποδηλώνουν και άλλα χαρακτηριστικά, το επάγγελμα, τον τόπο διαμονής, έτσι, διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Την περιουσία του, το οτιδήποτε μπορεί να προσθεθεί σε κωδικούς. Την προσωπική του. Εντάξει, σαφέστατα. Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ο άνθρωπος. Ποιο είναι το θέμα τώρα με την κεντρική διαχείριση των καρτών? Μαζικά ή και επιλεκτικά, οι διαχειριστές της κάρτας μπορεί να δίνουν δικαιώματα και προνόμια ή να επιβάλλουν υποχρεώσεις στους κατόχους των καρτών. Για παράδειγμα, θα μπορούν να έχουν ειδικό φορολογικό καθεστώς ειδικές επαγγελματικές ομάδες. Ή μπορεί να βάλουν άλλο φορολογικό καθεστώς αναγεωγραφικές περιοχές της χώρας. Να πάνε να κάνουν αυτό που λέμε οικονομικές ζώνες. Φτηνό εργατικό προσωπικό, λιγότερα έξοδα του στο ΙΚΑ. Θα είναι αλλιώς να δουλεύει στη Μακεδονία και αλλιώς να δουλεύει στην Κρήτη. Yeah. Άλλα δικαιώματα, άλλες υποχρεώσεις. Ο επιχειρηματίας μπορεί να τη χάνει μεγάλων φοροαπαλλαγών όταν κατοικεί επάνω, όταν δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, λιγότερα όταν είναι στα νησιά ή στην Κρήτη. Να δούμε όμως κάποιες παράπλευρες λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να συνδεθεί η κάρτα με το φορολογικό προφίλ. Και να λέει λοιπόν ο διαχειριστής της κάρτας: εάν δεν έχεις πληρώσει την τελευταία δόση του ένφια, δεν έχεις πληρώσει ένφια, τότε σου περιορίζω το δικαίωμα στην υγεία. Yes. Σου περιορίζω το δικαίωμα σε κάποια άλλη παροχή του κράτους. Δηλαδή να αρχίσουμε να κάνουμε διακρίσεις πλέον στον πληθυσμό ανάλογα με τα φορολογικά του χαρακτηριστικά.
Είναι εύκολα αυτά, είναι πανεύκολα. Έτσι, για παράδειγμα, ο πλούσιος έχει άλλου είδους κάρτα από την τράπεζα σε σχέση με το φτωχό. Μα έχεις πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις, έχεις κάρτα με άλλα δικαιώματα. Θα παραβάλω μια ερώτηση εδώ πέρα που ίσως θα είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό όμως εξαρτάται βασικά από την κυβερνητική πολιτική, από την κυβέρνηση η οποία θα κάνει αυτές τις επιλογές. Ωραίο ερώτημα. Την κυβέρνηση ή την υπερκυβέρνηση. Τον τοπικό ή τον υπερτοπικό οργανισμό. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο ένα μνημόνιο και να πει αυτό το σύστημα διαχείρισης των καρτών θέλω να το βλέπω. Όπως π.χ. έγινε πρόσφατα με τις τραπεζικές καταθέσεις. Ζήτησε ο Φούχτελ με τους συνεργάτες του ή ο άλλος, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, που ο συνεργάτης του ή ο Ράιχενμπαχ ζήτησαν να έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές καταθέσεις. Γνωστά ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε λοιπόν ένα νέο μνημόνιο, ένας νέος όρος, συνδεδεμένος με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας, να λέει η διαχείριση θα περάσει σε ένα μεικτό σχήμα Ελλήνων και ξένων. Και σταδιακά να περάσει στα χέρια των ξένων. Παρακάμπτουμε δηλαδή την ελληνική κυβέρνηση και πάμε απευθεία στον Έλληνα και του λέμε: κοίταξε να δει, θα πληρώσει, αλλιώ σου κόβω τα δικαιώματα. Και δεν θα μπορεί να επέμβει καμία κυβέρνηση αν εκχωρηθεί αυτό το πράγμα έξω. Πώς σου κόβω τα δικαιώματα? Πας στο σύστημα υγείας, έχεις μεγαλύτερη συμμετοχή στα φάρμακα. Έχεις μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξετάσεις. Δεν έχεις προτεραιότητα. Σταδιακό αποκλεισμό από τα θέματα της υγείας. Θα μπορείς να μην δικαιώνεσαι, και προσέξτε μια λεπτομέρεια, ο ΆΜΚΑ, ο νόμος του ΆΜΚΑ, αυτός ο χρηστικός αριθμός, εντός εισαγωγικών, έχει μια πρόβλεψη στο νόμο που λέει δεν μπορείς να δικαιωθείς αν δεν έχεις ΆΜΚΑ. Εγώ ξέρω ότι ένα σκυλί, εάν το χτυπήσουν κάποιοι, μπορούν να τους κυνηγήσουμε αυτούς που το χτυπήσανε και να τους βάλουμε φυλακή. Ένας άνθρωπος, αν χτυπηθεί από κάποιον, δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο αν δεν έχει ΆΜΚΑ. Λέει ρητά ο νόμος, δεν μπορείς. Αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είναι τρομερό. Και έχει γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ και 12 αναβολές μέχρι στιγμής, 13. Εκκρεμεί. Λοιπόν, και λέει δεν μπορείς να δικαιωθείς. Δηλαδή ο σκύλος αποκτά περισσότερα δικαιώματα από τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος αν δεν έχει ΆΜΚΑ. Για βάλτε τα αυτά στην προοπτική της κάρτας. Τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε αλλιώς να. Παρόλη την πληροφόρησή μου, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Είναι τρομερό. Νομίζω το άρθρο 16, δεν θυμάμαι ποιο άρθρο είναι. Συγκεκριμένα μάλιστα. Λέει: δεν μπορείς να πάρεις βιβλιάριο υγείας, δεν μπορείς να πάρεις σπιδώματα, μπλα. Δεν μπορείς να δικαιωθείς αν δεν έχεις ΆΜΚΑ. Η δικαίωση στα δικαστήρια, τι σχέση έχει με τους αριθμούς? Είσαι άνθρωπος χωρίς αριθμούς. Δεν χρειάζονται οι αριθμοί για τη δικαίωση. Αν είσαι άνθρωπος, βέβαια, αν σε βλέπουν σαν άνθρωπο. Ακριβώς. Πώς μπορούσε. Άλλη βαθμίδα αποκλεισμού του ανθρώπου. Όταν πας να χρησιμοποιείς την κάρτα, στην παρακρατεί το μηχάνημα. Τι θα είσαι τότε χωρίς κάρτα? Εάν όλα γίνονται με την κάρτα. Και ποιος το κάνει αυτό? Θα μπορούσε να γίνει κακόβουλη επίθεση. Και μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες, μια εβδομάδα μέχρι να βρεις το δίκιο σου. Να τρέξει από υπηρεσία σε υπηρεσία να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει κάτι. Αλλά να σε θυμά κακόβουλη επίθεση. Εκτός κοινωνίας για μια εβδομάδα. Για όσο κρατήσει μέχρι να δικαιωθείς. Μάλιστα. Έτσι. Είναι μια παράμετρος που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς και είναι αυτή η μαζική διαχείριση των ανθρώπων. Πού έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία? Έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται στα προϊόντα. Λέω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, περνώντας το κοντέινερ από μία πύλη στον Πειραιά, μπορεί ένα μηχάνημα, μια πύλη ανάγνωσης, να διαβάζει μέσα χωρίς να ανοίξει το κοντέινερ τι περιέχει. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι μαζική διαχείριση του αποθέματος. Πάμε στην κάρτα του πολίτη, μαζική διαχείριση του ανθρώπινου αποθέματος. Το ένα όμως αυτό με τον έναν έλεγχο είναι θετικό, υποτίθεται. Ναι, ναι, στα προϊόντα είναι θεμητό. Στα προϊόντα. Είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, όταν πάει στον άνθρωπο, είναι το πρόβλημα. Βεβαίως. Πώς θα διαχωριστεί το ένα, δηλαδή με βάση νόμο? Χωρίς κάρτα πολίτη. Γιατί η κάρτα πολίτη ενσωματώνει. Δεν έχει κάρτα πολίτη, τελειώσει. Ενσωματώνει την τεχνολογία τη διαχείριση των αποθέματων. Αυτά τα tag που λέμε, τα ηλεκτρονικά tag, θα μας παρουσιάσει ο κύριος Πιλάτης. Πώς είναι, τι σημαίνει RFID, τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία. Μάλιστα. Και πώς. Όχι, σου δώσε το λόγο, δεν έχω κανένα λόγο να σε απαγορεύσω να μιλήσει. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι όλοι μας εδώ και οι τρεις είμαστε τεχνοκράτες, χρησιμοποιούμε τεχνολογία, γνωρίζουμε τους κινδύνους και. Διαφωνώ. Είσαστε πολίτες και τεχνοκράτες, πολίτες, θα το τονίσω πάνω, γιατί. Πάνω απ' όλα πολίτες. Αν δεν ήσασταν πολίτες, δεν θα ήσασταν εδώ πέρα. Σωστά. Κι ας είσαστε τεχνοκράτες. Εγώ τουλάχιστον θέλω να το διακρίνω. Θέλω να φανεί με αυτό που είπα πριν, ότι δεν είμαστε εναντίον της τεχνολογίας. Τη χρησιμοποιούμε σε όλες τις δραστηριότητες μας. Και εγώ στη δουλειά μου και όλοι και οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι και φίλοι. Οπότε δεν έχουμε παροπίδες και να πούμε ότι είναι
κακό πράγμα η τεχνολογία. Είναι η κακιά χρήση της. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε σε όλη συζήτηση. Ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι μέσα στους κινδύνους που αναφέρθηκαν, υπάρχει και ο κίνδυνος με μια τέτοια κάρτα στο θέμα το ότι μια κυβέρνηση, εάν σε θεωρήσει ότι αντιστέκεσαι, ή εσύ δεν συμφωνείς με την στάση που έχει μια κυβέρνηση, με τις θέσεις της γενικότερα, μπορεί απλά κάποια στιγμή να σου πατήσει ένα κουμπάκι, delete, και να σε σβήσει. Να σου σβήσει τα οικονομικά σου, να βγουν όλα εκτός, οπότε θα πεθάνεις. Σε πέθανε. Δεν θα μπορείς να έχεις, από τη στιγμή που εννοείται ότι έτσι κατεργούνται και τα μετρητά. Επίσης βέβαια, θα το πούμε λίγο σε στήλ αστείο, έχει ένα πλεονέκτημα αυτό, αυτές οι κάρτες. Ότι δεν θα υπάρχουν ζητιάνοι. Μπορείς να ζητιανέψεις πλέον. Θα έχουν πεθάνει στην πείνα οι άνθρωποι, θα τους έχουν αποτελειώσει. Τώρα, κάτι ακόμη. Κάθε δικαίωμα το οποίο δίνεται, και όταν λέμε δικαίωμα εννοώ και δεδομένο, προσωπικό δεδομένο, και το παραδίδουμε τώρα, θα υπάρχει για πάντα μέσα στις βάσεις δεδομένων τους. Ναι, αυτό είναι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, λοιπόν. Δεν ζήνεται κάτι. Και επίσης από ό,τι φαίνεται. Ή επιτίδη το έχουν αποθηκεύσει. Ναι. Που δεν ενδιαφέρονται. Για να μην μας φοβήσουν, ειδικά το πολίτη, χρησιμοποιούν μία μέθοδος που, όπως έγινε και με το θέμα της Τρόικας, δεν ήρθαν να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα όλα μαζί. Διότι θα έχει αντισταθεί ο κόσμος. Τα πέρανε σιγά σιγά. Είναι αυτή η μέθοδος της σαλαμινοποίησης. Ναι. Το ίδιο έχουν πει και εδώ. Εμείς αυτή τη στιγμή. Όχι σαλαμινοποίησης. Είπαμε σαλαμίνες. Σαλαμοποίησης. Σαλαμοποίησης, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Να μην σαλαμοποιήσουμε και τη σαλαμίνα. Κοντινές λέξεις γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε κανείς μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει σίγουρα το τι θα είναι η κάρτα πολίτη. Τι θα περιέχει, διότι και κάθε κυβέρνηση μας λέει και διαφορετικά πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, διότι εμείς να δείξουμε κάποιο βιντεάκι θέλουμε. Ναι, θα την προχωρήσουμε τεχνολογία τώρα σε λίγο. Ωραία. Ναι. Συνδυάστε εκείνο που πρέπει να υποθεί και να το δείξετε. Ήθελα να πω λοιπόν εξής, ότι από πλευράς τεχνολογίας, το τι θα έχει η κάρτα ακριβώς, επίσημα από κάποιο φορέα δεν έχουμε. Έχουν υποθεί διάφορα πράγματα. Ότι θα χρησιμοποιείται σαν διαβατήριο. Αν είναι διαβατήριο, έχει βιομετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή φωτογραφία βιομετρική και δαχτυλικά αποτυπώματα. Εάν χρησιμοποιηθεί σαν πιστωτική κάρτα ή σαν χρεωστική κάρτα, θα περνάει μέσα από το τραπεζικό μας λογαριασμό. Η κυβέρνηση, ακόμη και με τη διαβούλευση που έκανε, δεν μας ανέφερε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εμείς σαν ΙΚΑ έχουμε ζητήσει όταν. Ποιος πήρε είδηση πρώτα αρχικά, εκτός από εσάς, ίσως που παρακολουθήσατε. Εγώ νομίζω ότι ελάχιστοι άνθρωποι θα έχουν παρακολουθήσει αυτή τη διαβούλευση, ή κάνω λάθος. Ναι, φαντάζομαι και. Εντάξει, διαδόθηκε λίγο κάπως στο διαδίκτυο από κάποιους φορείς και λοιπά. Και με αυτό που κάναμε εμείς και με την εκπομπή. Και με την εκπομπή, βεβαίως. Έχει δοθεί μια δημοσιότητα. Αλλά... Έχει σημασία όμως η όλη συζήτηση που σας κάνω τώρα έχει σημασία, διότι ό,τι αναλύσουμε τώρα δεν σημαίνει ότι αυτά θα επικρατήσουν. Υπάρχει όμως η στάση από πλευράς τεχνολογίας. Μπορούμε να τη δούμε στο θέμα των πιστωτικών καρτών. Οι πιστωτικές κάρτες, όταν ξεκινήσαν και λειτουργούσαν, είχαν μια μαγνητική επαφή στην οποία έβαζε την κάρτα, την κινούσες και παίρνατε κάποια δεδομένα μέσα στο σύστημα του τραπεζικού. Στη συνέχεια κάνανε διαεπαφής με τσιπάκι, το οποίο υπήρχαν ακίδες και διαβάζαν τις επαφές και περνούσαν τα δεδομένα μέσα από αυτό. Η πιο σύγχρονη τεχνολογία που έχει επικρατήσει και έχει έρθει και στην Ελλάδα είναι τα τσιπάκια RFID. Και όταν λέμε τσιπάκια εννοούμε... Δείξαμε την προηγούμενη φορά νομίζω... Το εμπορικό κέντρο. Το εμπορικό κέντρο. Με την προσομοίωση, ναι. Με την προσομοίωση, ναι. Το πιο επικίνδυνο για όλα, έτσι, από όλα αυτές τις τεχνολογίες είναι τα RFID. Θα έλεγα λοιπόν να ανοίξουμε λίγο το... μισό λεπτό, το slide με το 38. Με το 38. Το 38. Ναι. Το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα RFID, έτσι, και σας είπα, δίνω έμφαση διότι είναι αυτό το οποίο χακάρεται εύκολα. Χακάρεται χωρίς να το ξέρει ο χρήστης, επειδή λειτουργεί με ραδιοσυχνότητα, όπως είχαμε πει. Μάλιστα. Όπως είπε εδώ ο φίλος μας ο κ. Κιωτακάκος.
Λοιπόν, τι χρειάζεται. Χρειάζεται φυσικά τον πολίτη, έτσι, την κάρτα αυτή η οποία θα έχει το τσιπάκι. Χρειάζεται την ασύρματη επικοινωνία της κάρτας με έναν υπολογιστή και επικοινωνία όλων αυτών του συστήματος με μια βάση δεδομένων. Η επικοινωνία τώρα της κάρτας με τον υπολογιστή γίνεται μέσω ενός reader, δηλαδή ενός αναγνώστη ουσιαστικά. Να προχωρήσουμε λίγο στο επόμενο, το 39, να δούμε λίγο ποιο είναι το 39. Το 40. Το 40. Λοιπόν, από τι αποτελείται το RFID? Βασικά, ξεκινάμε ότι πάντα υπάρχει το τσιπάκι στη μέση. Έτσι, το τσιπάκι το οποίο έχει όλα τα δεδομένα. Ναι. Στη συνέχεια, ένα πολύ καλό, έτσι, χαρακτηριστικό που έχει αυτή η κάρτα του RFID είναι η κεραία της. Η κεραία της έχει πολλαπλές χρήσεις. Η μία είναι να λειτουργεί, να παίρνει, βρισκόμενη μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, να μετατρέπει το μαγνητικό πεδίο σε ρεύμα, να φορτίζει ένα πυκνωτή, ο οποίος πυκνωτής έχει το ρόλο της μπαταρίας αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουν μπαταρίες αυτά, μπορούν να λειτουργούν εφόρους ζωής, χωρίς καμία μπαταρία, μόνο φορτίζοντας ένα πυκνωτή. Πώς φορτίζεται ο επικοινωτής? Πώς φορτίζεται? Φορτίζεται, η βασική του αρχή είναι η αρχή του ενός πινίου. Το πινίο έχει δύο χρήσεις. Μία χρήση που εδώ πέρα παίζει ρόλο, δεν θα σας πω τη δεύτερη, θα σας πω ότι αυτή που έχει σχέση με το τσιπάκι. Ένα πινίο όταν βρίσκεται σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουργεί διαφορά δυναμικού. Που σημαίνει ότι αυτή τη διαφορά δυναμικού την παίρνει, φορτίζει ένα πυκνωτή, το οποίο πυκνωτής από τη στιγμή που φορτίσει, μέχρι να εκφορτίσει, έχει τη δυνατότητα να παρέχει ρεύμα, μια παροχή ρεύματος. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική του λειτουργία. Είναι απλή φυσική δηλαδή. Μάλιστα. Υπάρχει και αντίστροφη ιδιότητα, να του δώσεις ρεύμα και να σου μετατρέψει το πινίο σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Έτσι, με αυτή τη μεθοδολογία χρησιμοποιείται και οι μετασχηματιστές, αλλά είναι σε διαφορετικές συχνότητες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Ναι, το γύρω-γύρω που φαίνεται εδώ, ξαναβάτε λίγο, έχει σημασία. Το γύρω-γύρω φαίνεται, το περιμετρικό με τις πολλές γραμμές, είναι η κεραία του. Η κεραία και ταυτόχρονα και το πινίο αυτό που συζητάμε. Να πάμε στο... Υψηλή τεχνολογία βασικά, δηλαδή. Ναι. Και τι μέγεθος έχει αυτό? Καταρχές υπάρχουν πολλές εκδόσεις. Θα τις δούμε λίγο πιο πέρα για να καταλάβετε πού τις συναντάμε. Τις έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις δραστηριότητές μας. Μέσα στη ζωή μας δηλαδή υπάρχουν. Το μέγεθος είναι αρκετά μικρό. Βέβαια υπάρχει και πιο συμπεριληφθημένο από αυτό που θα δούμε στη συνέχεια, το οποίο είναι τσιπάκι το οποίο το βάζεις υποδόρια. Κάνεις εμφύτευση. Πόσο μεγάλο δηλαδή, είναι σαν κόπος ρυζιού. Σαν ένα κόπος ρυζιού. Ξεκινάει από αυτό το μέγεθος και ανεβαίνει και φτάνει μέχρι το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Το επόμενο, το 41. Λοιπόν, το επόμενο, φαίνεται εδώ πέρα. Ποιο είμαστε? Το προηγούμενο, το 41. Μπορείτε όλοι να συμπληρώνετε, δεν είναι... Το 41 πρώτα και το 42. Ναι, αυτό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε σε κάποιες, το μέγεθος φαίνεται εδώ πέρα, όπως βλέπετε είναι το μέγεθος ενός κλειδιού, στο χέρι του ανθρώπου πόσο είναι το μέγεθός του, και αυτά βέβαια είναι αρκετά μεγάλα, έτσι, υπάρχουν και πιο μικρά σε μέγεθος τσιπάκια τέτοια. Αυτό με το μεσαίο με το κλειδί να δούμε, βλέπετε αυτό, είναι κολλημένο σε μια κάρτα σαν την κάρτα πολίτη, σαν την πλαστική ταυτότητα, το μεσαίο. Αυτό με το κλειδί. Και η τεχνολογία εξελίσσεται, μπορεί να είναι και να γίνει και πιο μικρό. Και είναι μέσα, είναι μέσα στο πλαστικό, δεν το βλέπουμε εμείς. Είναι μέσα στο πλαστικό. Και το τσιπάκι αυτό καθ' αυτό και ο πυκνωτής είναι πάρα πολύ μικρά. Στην προκειμένη περίπτωση το μέγεθος αυτό δίδεται για να υπάρξει η κεραία που είναι το πινίο. Γι' αυτό και όπως θα δείτε και σε μια επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι το πινίο μπορείς να το κάνεις και πάρα πολύ μικροσκοπικό και όλος ο μηχανισμός μπορεί να φτάσει στο μέγεθος του κόκκου ενός ρυζιού σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Φυσικά άμα μιλήσουμε για νανορομποτική
μπορούμε και να μιλήσουμε για κάτι που φαίνεται ενδεχομένως δύσκολα με, με γυμνό φθανό πλέον. Αλλά όσον αφορά το μέγεθος, όσον αφορά την εμβέλεια, και είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κ. Πιλάτης, ότι η έκδοση αυτή του RFID δεν έχει μπαταρία. Μάλιστα. Επομένως, μπορείς είτε είναι σε επίπεδο κάρτας, είτε σε επίπεδο εμφυτεύματος, αρκεί να έχεις ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι αρκετά δυνατό για να μπορεί να ενεργοποιήσει την κάρτα αυτή. Να ρωτήσουμε, το σώμα έχει καμία σχέση, δηλαδή μπορεί να τροφοδοτηθεί ως μαγνητικό πεδίο, δεν είναι, είναι τελείως ανεξάρτητο. Έχει, θα σας πω το εξής τι συμβαίνει με το σώμα. Γιατί αναρωτιέμαι μήπως το σώμα δίνει και αυτό. Μέσα από το σώμα μας και από το νευρικό σύστημα μετακινείται ηλεκτρισμός. Σε κάποια από τα τσιπάκια που έχουμε αναλύσει, βλέπουμε ότι μπορεί να ηλεκτροδοτούνται μέσα από αυτή τη διαφορά δυναμικού που περνάει μέσα από το σώμα μας. Αυτό και εγώ. Συμβαίνει και αυτό δηλαδή και σε περιπτώσεις. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ναι. Και στο μέλλον θα αναπτυχθούν καινούριες τεχνολογίες. Ό,τι φανταζόμαστε σήμερα γίνεται πράξη αύριο. Μάλιστα. Σωστά. Ποιος φανταζόταν χαρακτηριστικά, λέμε τεχνολογίες 4G στο κινητό. Ωραία. Το επόμενο. Το επόμενο, το 41. Το 41. Θα δούμε πρακτικές εφαρμογές σήμερα. Πού ήδη χρησιμοποιείται τέτοιο τσιπάκι RFID. Για να δούμε. Το επόμενο. Αυτό είναι. Θα πάμε στο 42 το επόμενο. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, το βλέπουμε ότι είναι στα διόδια, σε αποθήκες στο σούπερ μάρκετ, σε νοσοκομεία που το χρησιμοποιούν. Βέβαια, σε νοσοκομεία είναι είτε σε βραχιόλια ή μπορεί να είναι και φυτευμένα. Τα νεογέννητα δεν βάζουν τώρα τικετάκι που γράφουν το όνομα χειρόγραφο, τους βάζουν RFID στο νεογέννητο, στο ποδεράκι του, στο χέρι του. Στις πιστωτικές κάρτες βέβαια. Αυτό εφαρμόζεται παντού. Ξέρω, στα μωρά. Ιδιωτικά με ευτήρια το κάνουν. Δεν ξέρω αν ζητήσεις να μην το βάλουν στο παιδί σου. Το εφαρμόζουν στην τεχνολογία. Σε ξενοδοχεία μπορούμε να τα δούμε αυτά. Δηλαδή στην πρόσβαση σε εισόδου με κάρτα που μας δίνουν σε ξενοδοχεία. Να επιμείνουμε λίγο στα διόδια. Να ξαναδούμε το γράφημα. Το πρώτο είναι γνωστό, το μηχανάκι αυτό. Έτσι, η πρώτη τέτοια είναι η πρώτη φωτογραφία. Είναι το μηχάνημα που έχουμε στα διόδια. Αυτό είναι RFID. Το έχετε ανοίξει, κύριε Βασιλιάδη, ποτέ έχετε αλλάξει μπαταρία? Όχι. Όχι. Δεν θέλει μπαταρία. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται μπαταρία. Κι όμως, και πώς είναι η απόσταση? Δεν είναι μερικά μέτρα? Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι πιο χοντρό. Αλλά αύριο μεθαύριο το πιο χοντρό γίνεται πιο λεπτό. Ναι, και από απόσταση και από αρκετά μέτρα να διαβαστεί. Μάλιστα. Και υπάρχει και άλλη, αν θέλετε, υβριδική μετεξέλιξη. Να αναφερθούμε, μπορεί να έχει κανείς μία πολύ μικρή μπαταρία μέσα, σαν αυτή που έχει ο φυματοδότης μέσα. Ο φυματοδότης είναι κατά τρόπον την αμφιτευμένος υποδερμικά, βέβαια. Έτσι έχει μία μπαταρία, η οποία κρατάει από 5-10 χρόνια ανάλογα με την τεχνολογία. Μάλιστα. Οπότε τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κρατάς κατά κάποιο τρόπο αυτή την μπαταρία σε αργία για να μην ξεφορτίζει, να ενεργοποιείς μέσω RFID και πυκνωτή την κάρτα και το σύστημα και μετά, άμα χρειαστείς μεγαλύτερη εμβέλεια, να παίρνεις ενέργεια από την μπαταρία, από μία μπαταρία η οποία θα είναι ήδη συνδεδεμένη. Προτού πάμε στην ακόμα πιο εξελιγμένη τεχνολογία που μπορεί κανείς να πάρει ενέργεια από το ίδιο το σώμα, πράγματα που προαναφέρθηκα, και βιοχημικά μπορεί να πάρει κανείς και από τη θερμότητα του σώματος, ανταλλαγή θερμοκρασίας, ας πούμε. Υπάρχουν πολλοί ανεπτυγμένοι τρόποι στους οποίους μπορείς να μετατρέψεις οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, είτε είναι βιοχημική, είτε είναι θερμική, μπορείς να τη μετατρέψεις σε ηλεκτρική. Δηλαδή, προτού πάμε σε αυτή την πλέον εξελιγμένη ή στην ανοτεχνολογία που μιλάμε για πολύ μικρά μεγέθη, ακόμα και στις σημερινές μέρες όλοι ξέρουμε πως ένας βηματοδότης υπάρχει και όλοι ξέρουμε πως υπάρχει μια κάρτα διοδίων, να το πούμε, αυτόματο διοδίων σήμερα. Βηματοδότη. Άρα μπορείς όμως και με τον βηματοδότη να παρέμβεις και να τον απορριθμίσεις. Βεβαίως. Υπήρξε άνθρωπος, δεν θυμάμαι συγκεκριμένη αναφορά. Νομίζω ότι είχαμε αναφέρει. Ναι, που έκλεισε. Οι πιο ανεπτυγμένοι θυματοδότες έχουν ασύρματη επικοινωνία, έχουν WiFi. Αυτό ένας hacker μπορεί το να το έκλεισε γιατί φοβόταν μην του κάνει ζημιά. Γιατί φανταστείτε πόσο δουλεύει, εύκολα δουλεύει το ηλεκτρονικό έγκλημα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σου πει, να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, αν δεν μου δώσεις 10 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή, θα σου κόψω το μαδό και θα πεθάνεις. Και για να σε προειδοποιήσει, θα δώσει κάποια εντολή να αισθανθείς
ότι πάει πιο γρήγορα, πιο αργά η καρδιά. Άρα δεν αστείευεται αυτός. Όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι μια πολύ απλή περίπτωση. Εγώ τώρα, έτσι, σαν διάλειμμα, θα έλεγα. Πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς το καλό και προς το κακό. Είναι κάτι ουδέτερο. Δεν εναπόκειται στην τεχνολογία την ίδια πώς θα χρησιμοποιηθεί, αλλά στον άνθρωπο ή σε εκείνους οι οποίοι παρεβαίνουν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Προς το καλό ή στο κακό, όπως λέγαμε, ας πούμε. Αυτό πρέπει να τονιστεί, γιατί εδώ ο κόσμος τορμάζει και μπορεί να νομίζει ότι πρέπει να καταργήσουμε και την τεχνολογία. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Να τονιστεί και να σας δώσω, αν θέλετε, ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφος μου έλεγε, το οποίο το έχω διαπιστώσει και εγώ, μια φορά, το συγκεκριμένο παράδειγμα το έχω βιώσει και εγώ, είμαι στο εξωτερικό, χρησιμοποιώ την πιστωτική μου κάρτα, ξαφνικά μου στέλνω ένα SMS ή ένα τηλέφωνο, είσαι εσύ αυτός, ξέρω εγώ, σου λέει κάποιος μπορεί να έκλεψε τα στοιχεία της κάρτας, να επιβεβαιώσουμε πώς ξαφνικά βρέθηκε αυτή η κάρτα στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν είναι μια καλή χρήση της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως και το αντιπαράδειγμα και έχει σχέση και με αυτά που ανέφερε και ο κύριος Αδαμόπουλος, τα οποία συμβαίνουν και σήμερα υπό κάποια έννοια. Μου έλεγε ένας συνάδελφος, ήταν στο εξωτερικό και επειδή είχε καθυστέρηση πληρωμής του δανείου του, η τράπεζα χωρίς να τον ενημερώσει, του πάγωσε την πιστωτική του κάρτα. Και δεν είχε να πληρώσει ξενοδοχεία, δεν είχε να πληρώσει αυτοκίνητα, δεν είχε αυτά. Και έπρεπε να φάει σχεδόν 24 ώρες τα τηλέφωνα. Δεν του έβγαινε κάποιο, ζήτα για να κάνει κλιμάκωση, για να μιλήσει σε κάποιον προϊστάμενο και δεν του δίνανε κανένα τίποτα. Και μόλις απείλησε με μηνύς, κανάλια και δεν ξέρω τι άλλο, σε δευτερόλεπτα εμφανίστηκε ο προϊστάμενος και ζήτησε συγγνώμη και το ενεργοποίησε πάλι την κάρτα. Και μιλάμε μόνο για ένα τραπεζικό σύστημα σήμερα. Δεν μιλάμε για ενοποιημένες βάσεις δεδομένων. Δεν μιλάμε ότι η ζωή μου σε μια κάρτα ή σε μία ή πολλές βάσεις. Έτσι. Άρα, και αυτά είναι δύο παραδείγματα καλής χρήσης, το πρώτο, της τεχνολογίας, γιατί κάποιος με προστατεύει. Μπορεί κάποιος να μου κλέψει την κάρτα και να είναι στο εξωτερικό και να. Και η κακή χρήση, το ότι κάποιος με μπλοκάρει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Άμα τελειώσουμε λίγο πολύ τα τεχνικά θέματα, θα ήθελα να πούμε και λίγο σε άλλα θέματα που δεν έχουν σχέση άμεσα με την τεχνολογία, αλλά με τη χρήση της γενικά, όσον αφορά τις κυβερνήσεις, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί κάνουν εκείνο, προοδευτικές, συντηρητικές ή οποιασδήποτε, και να κάνουμε μια διαφοροποίηση, να δούμε δηλαδή, βάση πτώση, ποιοι θέλουν να εφαρμόσουν αυτή την κάρτα και γιατί το εφαρμόζουν. Και από την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, είχαμε πει ότι μας παραξενεύει, και το λέω δηλαδή, μια κυβέρνηση της αριστεράς τα λοιπά, να εφαρμόζει κάτι το οποίο αντίκειται στις αρχές της, θα λέγει κανείς. Δηλαδή αυτό πρέπει να τονιστεί, αλλά ας τελειώσουμε όμως τα τεχνικά, εφόσον έχουμε χρόνο μπορούμε να πούμε δύο-τρεις κουβέντες. Στα τεχνολογικά κάτι ακόμη θέλουμε να δείξουμε, ο κύριος Πιλάτης. Όχι, το 43 πρώτα και μετά το βίντεο. Ναι, να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία. Αυτό είναι το εμφύτευμα. Το εμφυτευμένο τσιπάκι δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι τουλάχιστον μια 15ετίας από την εταιρεία VeriChip στην Αμερική. Την εφάρμοσε, υποτίθεται, για τη βοήθεια ανθρώπων που πάσχαν από κάποια νόσο, από κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε. Είχαν πάθει ένα κρίση, οτιδήποτε, και πήγαν στο νοσοκομείο. Υποτίθεται για το καλό μας όλα αυτά, έτσι. Ναι. Το πόσο είναι για το καλό μας μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας στο τέλος της εκπομπής, αφού θα συνοψίσει και θα κρίνει από μόνος του. Ίσως το συγκεκριμένο τομέα, άμα παρέμεινε, δηλαδή αν είχε ένα Alzheimer, όχι, μπορεί, είναι θετικό, αλλά δεν παραμένει εκεί από την. Δοκιμάζεται εκεί. Δοκιμάζεται και στα σκυλιά, τέτοια πράγματα βάζουν. Που κάθε σκυλί πρέπει να έχει ένα εμφύτευμα. Έτσι. Και για να συνηθίζουμε, να μας συνηθίζουν κιόλας, ότι δεν είναι μόνο για ιατρικούς σκοπούς όμως, υπάρχουν και σε άλλες δραστηριότητες. Μία δραστηριότητα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αντί για κωδικούς, έχουν βάλει ένα τσιπάκι, οπότε μόλις τους πηγαίνουν κοντά στον υπολογιστή τους, λειτουργεί αυτόματα. Επίσης, τώρα πρόσφατα από τα νέα είπαν για μια σουηδική εταιρεία πληροφορικής, την Epic Center, στην οποία επέβαλε στο προσωπικό της να βάλει εμφύτευμα αντί για να μπορεί να μην έχει κάρτα εισόδου, να μπαίνει μέσα στην εταιρεία με εμφύτευμα. Για να μην σου κλέψουν την κάρτα, βάλ' το στο χέρι, βάλ' την κάρτα κάτω από το χέρι σου. Ωραίο κόλπο. Για να μπαίνεις μέσα στο κτίριο. 400 άτομα προσωπικά, νομίζω. Αν τελειώσουμε με αυτά, θα δείξει.
Το λόγο να σταματήσετε το εδώ είναι, αυτό είναι το λόγο του Πανεπιστημίου, του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου του Ολλανδικού. Το οποίο μας δείχνει πώς αντιγράφονται αυτές οι κάρτες. Θέλετε να δούμε και άλλα βιντεάκια, δεν είναι, δεν ξέρω, εσείς θα κρίνετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα, δεν ξέρω, ο χρόνος μας επαρκεί. Λοιπόν, ναι, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Τουλάχιστον 5 λεπτά θα ήθελα έτσι στο πολιτικό θέμα να επικεντρωθούμε μετά από αυτή την ενημέρωση. Αλλά 5 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, άμα έχετε τίποτα άλλο να δείξετε από πλευράς τεχνών. Δηλαδή, να δείξουμε κάποιες πτυχές αντιδράσεων. Είπε ο κύριος Χιωτακάκος για τις 100.000 υπογραφές. Ναι. Να σημειώσω εγώ ότι μαζεύτηκαν 100.000 υπογραφές με 22 μέρες διαβούλευσης και 1.461 σχόλια. Τώρα έχουμε 1.600 σχόλια και 6 μέρες διαβούλευσης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί, μάλιστα, έχει αρχίσει και ξέρει για τι πράγμα μιλάμε και καταλαβαίνει αμέσως. Δεν χρειάζεται να ξέρει και τις λεπτομέρειες. Ακριβώς. Όμως έχουν καταλάβει πολλές από τις λεπτομέρειες. Τότε λοιπόν το 2011, να παρατηρήσω εγώ ότι το Άγιο Όρος είχε βγάλει μία ανακοίνωση εκτενή το 2011 το Μάιο κατά της κάρτας και επεσήμενε αυτούς τους κινδύνους του καθολικού προφίλ του πολίτη, το γεγονός ότι αυτά τα τσιπάκια είναι πανεγκράψιμα, γράφω σβήνω και δεν ξέρω τι πληροφορίες θα μου βάλουν μέσα. Επίσης τώρα το Μάρτιο του 2015 έστειλε επιστολή στον κύριο Κατρούγκαλο του Άγιο Όρος, πάλι μιλάμε για τη σύναξη όλων των μονών του Άγιο Όρους. Έτσι, και οι 20 μονές λοιπόν στείλανε επιστολή στον κύριο Κατρούγκαλο και του λένε: σε παρακαλούμε, πάρ το πίσω, άφησέ το αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι πράγμα ευαίσθητο για μας και θέλουμε να το βάλει στην άκρη. Ο κύριος Κατρούγκαλος έπρεπε να αφήσει και κάποια άλλα πράγματα. Ναι, πάντα. Εντάξει, δεν γνωρίζω. Πάντως, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κατρούγκαλος τώρα τελευταία έγιναν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι δύο. Όχι, ποτέ δεν ήταν. Ούτε και είναι. Τώρα τελευταία γίνανε ΣΥΡΙΖΑ και περνάνε μέτρα του ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, είναι θέμα ερμηνείας. Δηλαδή, αυτό το πραγματάκι δεν το σκέφτηκε ο κύριος Βαρουφάκης που είπε: έχω ένα όραμα να έχει ο φτωχός μια κάρτα. Όραμα του Ρακούση ήταν και του Παπανδρέου. Αυτός μας το έφερε εδώ. Αυτό πολύ σωστά. Δεν ήταν δικό του όραμα, να λέγεται. Ο Παπανδρέου είναι ο πρωτεργάτης αυτής της ιδέας. Ακριβώς. Και να πούμε ότι η ευκαιρία και κάτι άλλο, το να έχει ο φτωχός μέσα από αυτό το όραμα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας το κόστος το οποίο έχει για να, το κόστος το οποίο έχει για να λειτουργήσει ένα σύστημα, ναι, που ήταν και μία από τις, ένας από τους βασικούς λόγους που αντέδρασε ο Βρετανικός λαός. Α, έτσι. Άρα, ένα τεράστιο κόστος για να βοηθήσουμε κάποιους φτωχούς και τα λοιπά. Αν θέλετε κάποιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο θα επενδύσουμε το οποίο είναι δυσανάλογο με αυτό που θα κάνουμε. Ακριβώς. Να σας πούμε λεπτομέρειες για το κόστος της αγγλικής κάρτας. Ναι, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. 63 εκατομμύρια πληθυσμός. Μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εάν το κάνουμε αναγωγή και με οργανωμένο κράτος, έτσι, με σύγχρονο προηγμένο τεχνολογικά κλπ. Εάν το κάνουμε αναγωγή στα δικά μας τα δεδομένα, σύμφωνα λοιπόν με τα αγγλικά δεδομένα, μιλάμε για 136 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο λειτουργικό κόστος διαχείρισης το λιγότερο. Γιατί αν αρχίσουν και πέφτουν μίζες, πέφτουν προμήθειες, καθυστερήσεις κλπ., το διπλασιάζουμε το κόστος στο δευτερόλεπτο. Μιλάμε για 300 εκατομμύρια στο νερό. 300 εκατομμύρια ευρώ λένε θα εξυπηρετούμαστε. Σιγά. Τι μεγαλύτερη διαφορά εξυπηρέτηση θα έχουμε από σήμερα.
και βγάζουν νούμερα στον αέρα, θα έχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ όφελος. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, δεν υπάρχουν μελέτες για αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι από το μυαλό του. Όφελος από τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι το επιχείρημα. Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τα 300 εκατομμύρια λέω εγώ ευρώ το χρόνο, ας τα δώσουν στο φτωχό, ναι, και ας, ναι, μην σοφίζονται τέτοια συστήματα τα το οποία είναι εις το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, μια που ανέφερε στο Άγιον Όρος, τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Η αρχιεπισκοπή τι κάνει? Η Εκκλησία της Ελλάδος συνέστησε μία μεικτή επιτροπή με την νομοκανονικών θεμάτων και την ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δύο υποεπιτροπές τη συνένωσε και έφτιαξε μία μεγάλη επιτροπή το 2010-2011 που ξεκίνησε. Και τι γίνεται, τώρα ψηφίζεται ο νόμος. Από τη στιγμή που το πάγωσε η κυβέρνηση, το πάγωσε και η Εκκλησία. Σου λέει να δω, γιατί είναι αυτό που λέμε. Θα έχει αυτή την τεχνολογία, θα έχει την άλλη, θα έχει την άλλη. Εμείς μιλάμε για το τέλος. Σίγουρα θα έχει RFID. Ναι. Αλλά μπορεί να μην έχει εξ αρχής. Οπότε λέει η Εκκλησία να δω τι θα έχει για να απαντήσω επί συγκεκριμένων. Αυτοί υπεκφεύγουν. Δεν έχει δει. Υπεκφεύγουν. Δεν λέει η κυβέρνηση τι τεχνολογία θέλει να βάλει. Οπότε δεν παίρνει και οριστική απόφαση η Εκκλησία. Γεια σας. Με το συμπάθειο για να το καταλάβουν και οι τηλεθέτες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή η Εκκλησία δεν βλέπει, ας πούμε, ότι μετά τη διαβούλευση τώρα θα γίνει νόμος, ναι, όπως ο ψηφιστή, και πρέπει να προλάβει πριν ακόμα μάθει τις τεχνολογίες ή δεν ξέρω εγώ τι. Κοιτάξτε, είναι ενημερώσει και αυτή. Ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι υπάρχει συνεννόηση, και ο κύριος Καμένος το είπε, υπάρχει συνεννόηση με την Εκκλησία. Και πρέπει να δούμε, λέει, και το θέμα με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και υπάρχει θέμα με τα προσωπικά δεδομένα. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος πριν καταθέσει τη διαβούλευση. Τώρα, συγκεκριμένα, γιατί δεν έχει προχωρήσει σε τελική απόφαση, υπάρχουν και παλιές αποφάσεις. Όταν ήταν σε πιο πρωτόγονη μορφή η κάρτα, και υπάρχει δηλαδή μια απόφαση του 1998 που λέει: αν σε συγκεκριμένα στοιχεία είναι προβληματική η κάρτα, την αρνούμαστε, έχει πει η Εκκλησία. Μάλιστα. Υπάρχουν προηγούμενες αποφάσεις τις οποίες μπορεί να πατήσει. Απλά τι γίνεται τώρα? Αλλάζει η τεχνολογία, εξελίσσεται και πρέπει να προσαρμόσει η Εκκλησία την απόφασή της μαθαίνοντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Ναι, αλλά σαν αρχή. Έχει, δηλαδή, ξέρω, ότι η κάρτα είναι κάτι καλό, κάτι θετικό, ή ότι ζυγίζοντας ότι τα αρνητικά και η επικινδυνότητα του πράγματος είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα ασήμαντο όφελος, αν είναι για τους φτωχούς, βασικά εκεί επικεντρώνεται. Θα βρούμε ένα άλλο τρόπο να το ρυθμίσουμε το θέμα, αν ήταν εκεί το θέμα. Αναμένουμε και εμείς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα μπορούσαν να βρούνε άλλον τρόπο να βοηθήσουν τους φτωχούς, να τους επισημάνουν και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι εύκολο άμα υπάρχει θέληση. Δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση για το πώς πράττει η Εκκλησία. Ξέρω γιατί ότι είναι στα διλήμματα. Ναι, το μελετούν το θέμα. Τώρα πότε θα βγει η απόφαση, μακάρι να βγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό το κοινωνικό είπες. Ναι. Δεν ξέρω τώρα οι άλλοι τι. Χιωτακάκος. Εγώ θα ήθελα από πλευράς μου, επειδή πρέπει να κλείσετε και την εκπομπή, να αναφέρω ένα θέμα το οποίο είναι και τεχνολογικό αλλά και κοινωνικό και πολιτικό. Εγώ δεν θέλω να την κλείσω. Αλλά θα τη συνεχίσω, το λέω εκ των προτέρων. Εφόσον είσαστε και εσείς πρόθυμοι και νομίζω έχετε τη θέληση, τουλάχιστον εσείς έχετε τη θέληση, θα κάνουμε τουλάχιστον μία ακόμα εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, αλίμονο. Θα έλεγα, επειδή μιλήσαμε έτσι εντάχει για εμφυτεύματα και δείξαμε κάποιες φωτογραφίες και κάποιες ακτινογραφίες με τα εμφυτεύματα αυτά. Υπάρχουν διάφορα βίντεο που δεν προλαβαίνουμε να τα δείξουμε σήμερα. Υπάρχει ένα βίντεο του δόκτωρο Μαρκ Γκάσο, νομίζω λέγεται, που είναι πανεπιστήμιο στην Αγγλία, ο οποίος δείχνει με το μέθοδο με την οποία εμφύτευσε σε ένα βιντεάκι μικρό το τσιπάκι υποδερμικά. Και κόλλησε ιό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Και μετά δεν μπορούσε να ανοίξει το κινητό του, που ήταν συνδεδεμένο με το κινητό, δεν μπορούσε να μπει στον υπολογιστή του κλπ. Εγώ όμως θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο έτσι τρανταχτό. Όπως προανέφερε. Όχι, συγκλονιστικό. Τρανταχτό θα έλεγα. Και τρανταχτό και συγκλονιστικό. Θα μας τρομοκρατήσει. Εγώ όχι, αλλά η πραγματικότητα ναι. Ακούμε. Όπως προανέφερε και ο κύριος Πιλάτης, το σύστημα αυτό της τεχνολογίας RFID, το οποίο δεν έχει, το οποίο είναι άνευ μπαταρίας, δεν έχει κάποια πηγή ενέργειας, ναι, λειτουργεί μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, φορτίζει με ένα πυκνοτή, μια επαναφορτιζόμενη, ας το πούμε, μπαταρία. Αυτός ο πυκνοτής, αν τον παραφορτίσεις με κάποιο τρόπο, το οποίο γίνεται, δισένεις ένα πολύ δυνατό μαγνητικό πεδίο, εκρήγνεται. Μάλιστα.
Αν έχεις λοιπόν, και έχουμε ένα βιντεάκι, νομίζω του περίπου 1,5 λεπτό είναι το βίντεο 4, αν μπορούμε να το δείξουμε. Βέβαια δείχνει ένα πολύ απλό πείραμα που κάνει και ένας φοιτητής πανεπιστημίου, το είχα κάνει και εγώ. Βάζεις ένα πυκνοτή, μεγάλο βέβαια, όχι. Ναι. Βάζεις τάσεις στους πόνους και αυξάνεις. Εμένα μου είναι σκάσει πολύ πυκνοτές τα εργαστήρια για ζωή, καταλάβετε. Και το πρώτο που καταλάβαινε, τρόμαξε, δεν το περίμενα, το τρομάζει. Φανταστείτε λοιπόν. Το υπερφορτίζεις. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ναι, υπερφορτίζεται αυτή τη στιγμή αυτός ο πυκνοτής. Στην καλύτερη περίπτωση, κάποια χημικά διαρρέουν το πυκνοτή. Το οποίο σημαίνει ότι αν αυτό είναι εμφύτευμα, αυτά τα χημικά διαρρέουν στο αίμα σου. Μπορείς από το να πάθεις μία δηλητηρίαση μέχρι φυσικά να επιφέρει και το θάνατο. Και υπάρχει, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το βλέπουμε στο βίντεο. Ναι, στην αρχή νομίζω είχαμε ένα μικρό πυκνοτή, δεν προλάβω να το δω, ο οποίος εκρήγνεται. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένας πυκνοτής ο οποίος. Εξεράγει. Δεν υπάρχει. Εξεράγει. Φανταστείτε δηλαδή να εκραγεί κάτι στο χέρι, να εκραγεί κάτι στο κεφάλι, δεν ξέρω πού θα μπορεί να είναι αυτό το εμφύτευμα. Δηλαδή, είτε μιλάμε για χημικά που μπορούν να διαρρεύσουν στο σώμα και να δημιουργήσουν από μόνιμη βλάβη μέχρι προσωρινή, μέχρι το θάνατο, είτε εκραγεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρό. Οπότε, τι σημαίνει, δεν συμφωνείς μαζί μας. Χαίρετε. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Σε εξαφανίζουμε. Είναι κοινωνικό, πολιτικό, δηλαδή μάλιστα. Αύριο μπορεί να έχουμε μια δικτατορία. Ωραία. Το τελευταίο ερώτημα πριν κλείσουμε. Ποια είναι η πρότασή σας? Ο καθένας έχει ένα λεπτό να τοποθετηθεί γενικά για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είπαμε ότι τελείωσε η διαβούλευση, όπως τελείωσε είμαστε τόσοι απαράδεκτοι, για να το σχολιάσω κιόλας, αλλά τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Είναι η αφύπνιση που θα κάνουμε, είτε εγκριθεί είτε δεν εγκριθεί, είτε ψηφιστεί είτε δεν ψηφιστεί, θα βοηθήσει υπεραιτέρω ενημέρωση και αφύπνιση για τους κινδύνους, θα μας προφυλάξει? Τι λέτε? Λοιπόν, πιάνουμε τη σειρά. Νομίζω, όπως και από την πρώτη μας εκπομπή, το συμπέρασμα στην ουσία δεν είναι πολύ διαφορετικό από την πρώτη εκπομπή. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος, πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση πιο ευρεία στον κόσμο για όλους αυτούς τους κινδύνους. Ακόμα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια της ενημέρωσης, πιστεύω. Ναι. Να ξυπνήσει ο κόσμος, να καταλάβει γιατί μιλάμε. Ναι. Να αφυπνιστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και σε πολλά άλλα. αλλά και σε αυτό. Να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος με τον οποιονδήποτε, είτε μιλάμε με οργανισμούς, είτε μιλάμε με πολιτικούς αρχηγούς, είτε μιλάμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αν θα πρέπει να συνεχίσουμε συλλογή υπογραφών ή αν θα πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση, αν θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, γιατί να μην γίνει. Και θα ήθελα να κλείσω. Συγγνώμη αν το έχω αναφέρει, δεν ξέρω, 5, 10, 100 φορές, αλλά με 11,5 περίπου χιλιάδες υπογραφές στην Αγγλία, το πράγμα ξεχάστηκε. Και με ένα κόστος, όπως είπαμε, των περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που θα στήχιζε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γιατί στην Ελλάδα ήδη με τις υπάρχουσες 100.000 υπογραφές που υπάρχουν, που είναι 50 πλάσια, είναι 50 φορές παραπάνω, δεν γίνεται τίποτα. Πόσο μάλλον φυσικά, γιατί όχι να γίνει και ένα δημοψήφισμα. Μάλιστα. Σχόλια στη διαβούλευση την τωρινή, περισσότερα από ό,τι στη διαβούλευση στη Ραγκούση. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι ζεστό. Υπάρχει η ζέση, η θέρμη από τον κόσμο. Το λιγότερο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει μια αντίδραση με ένα θέμα, την κάρτα του πολίτη. Γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι άλλες αντιδράσεις μπορεί να δημιουργήσει. Μάλιστα. Είναι η ώρα της συνεννόησης και της συνένωσης δυνάμεων και όχι του σπασίματος και του διαχωρισμού. Ας το πάρει πίσω ο κύριος Κατρούγκαλος. Ένα άρθρο είναι. Μπορεί να το εξαφανίσει από εκεί και να το δούμε. Ίσως να μην προλάβει να το πάρει, γιατί μπορεί να το παραιτηθεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να το πάρει. Ένα αρθράκι. Μπορεί να το σβήσει από εκεί. Εδώ στην Αγγλία ολόκληρο νόμο έφυγε. Ένα άρθρο δεν μπορούμε να διώξουμε. Για να το δούμε. Λοιπόν, ακούω και τη δικιά σου. Είναι εντυπωσιακό που τα πρώτα μέτρα που αποφάσισε αυτή η κυβέρνηση ήταν η έκδοση αυτή τη κάρτα. Βέβαια δείχνει τη μεγαλοψυχία τη. Να βοηθήσουμε τους φτωχούς. Το ίδιο ξέρετε τι λέει. Τα ελεύθερα κράτη, οι ελεύθεροι λαοί, οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν δημιουργούνται με λιμοσύνες. Ο κόσμος που πεινάει σήμερα και μιλάμε ότι είναι εκατομμύρια οι άνεργοι, θέλουν δουλειά. Αυτό πρέπει να στοχεύσει η κυβέρνηση. Δεν θέλουν ελεημοσύνη. Αντιλαμβάνονται για άλλη ευτυχία. Πρέπει να εκφράσω και τις απόψεις του Ινικά, αφού είμαι και εκπρόσωπός σου αυτή τη στιγμή. Αυτή ήταν η πιο σωστή άποψη που άκουσα απόψε. Και αγαπητοί τηλεθεατές, την ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν, λάβετε το υπόψη σας. Και ένα ακόμη που δεν έχουμε συζητήσει, δεν το έχουμε προβάλει πολλές φορές, είναι ότι εμείς είμαστε αντίθετοι
την μεταφορά προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο να κάνουμε ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, διότι ένας hacker μπορεί να έχει μπει στον υπολογιστή μας και να πάρει αυτά τα δεδομένα μας, μπορεί να μπει στο σύστημα τάξης όπως έχει μπει, μπορεί στον λογιστή μου που μπορεί να δίνει πολλαπλές δεδομένα για τους πελάτες τους, να μπει και να πάρουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και γενικότερα το διαδίκτυο είναι μόνο για τη διακίνηση απλών πληροφοριών και όχι και είναι κατάλληλο για τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και επαγγελματικών απορρίτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Για εμάς δηλαδή θα πρέπει να καταργηθεί όλη αυτή η δομή του διαδικτύου της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων. Ναι, αλλά δεν θα διευκόλυνε τι, δηλαδή δεν θα δυσκόλευε με το να ογκωθεί η γραφειοκρατία, να πάμε σε μορφές, ας πούμε, γιατί, ξέρω εγώ, όταν κατατίθεται, ας πούμε, μια φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά, μπορούμε αυτή να την καταργήσουμε, να δημιουργήσει χίλια δύο προβλήματα. Τι μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια. Προπάντων είναι η ασφάλεια. Ένας συνδυασμός, ξέρω εγώ. Ναι, επειδή η ασφάλεια μέσα στο διαδίκτυο δεν υπάρχει, όλοι το λένε αυτό, όλοι οι τεχνικοί υπολογιστών το λένε, όλοι οι άνθρωποι που είναι γνώστες, είναι το μεγαλύτερο αστείο που μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε μια ασφάλεια στο διαδίκτυο. Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, θα πρέπει να καταργηθούν αυτά τα συστήματα. Ας βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Δεν σημαίνει επειδή βοηθάει το Υπουργείο Οικονομικών να μην έχει κόσμο να πάει να ελέγχει τις φορολογικές δηλώσεις, τις εφορίες κλπ. Ότι είναι και ασφαλές. Φτάσαμε στο τέλος. Εκφράστε όλες τις απόψεις, τους κινδύνους, τα πάντα. Νομίζω ότι έγινε μια συμπληρωματική πλήρης ενημέρωση. Και όχι μονάχα στα τεχνολογικά, τα οποία εντάξει ο άλλος μπορεί να μην τα λογαριάζει, αλλά τα αποτελέσματα αυτών των πραγμάτων. Και εν πάση περιπτώσει ο πολίτης ας κρίνει και ας πράξει. Γιατί θα πω εγώ το τελευταίο, ότι η εμπειρία μου μέχρι τώρα έδειξε ότι δυστυχώς δεν ενήργησε ο πολίτης ως ενεργός πολίτης όπως έπρεπε να ενεργήσει σε πολλά θέματα και δεν είναι το τελευταίο, δεν είναι μονάχα αυτό, είναι και πολλά άλλα και αυτά θα πρέπει να τα σκεφτεί εκείνος που μας βλέπει σήμερα και πραγματικά να εφαρμόσει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, το ορθώς απορρίτη, δηλαδή μεθοδολογικά να αμφιβάλλει για τα πάντα για να έχει ανοιχτό το πνεύμα του, ανοιχτό το μυαλό του, καθαρό, χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς παροπίδες, χωρίς δογματισμούς, χωρίς τίποτα, να εξετάσει αυτό το αντικείμενο ακριβώς όπως είναι και τι στο κάτω-κάτω της γραφής του συμφέρει. Και για το άτομο και για το κοινωνικό σύνολο. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την εκπομπή, πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα και οπωσδήποτε και θα μας παρακαλούν οι τηλεθεατές να τη συνεχίσουμε για να μπορούμε να αφυπνίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο με τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί άλλο Αγγλία και άλλο Ελλάδα δυστυχώς. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη σε αυτό που είπα. Τελευταία λέξη. Ότι ο Έλληνας πολίτης σήμερα κοιτάζει το πώς θα επιβιώσει. Δεν μπορεί να είναι ενεργός πολίτης όταν το κύριο μέλημά του είναι πώς θα ζήσει ο ίδιος. Δεν του κατακρίνουμε για αυτό το λόγο. Εγώ έτσι το βλέπω και πρέπει να το βλέπουμε και όλοι μας ανοιχτά. Εμείς είμαστε εδώ για να τους ενημερώσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι αποφάσεις θα πάρει και τι όχι, είναι δικό του θέμα και σίγουρα, όπως σας είπα, ο στόχος του είναι περισσότερο το πώς θα ζήσει. Δεν συμφωνώ σε ένα σημείο, έχεις μεν δίκιο, αλλά θα πω κάτι και θα το ανατρέψω. Ότι οι ευθύνες για την κρίση δεν είναι μονάχα στην κορυφή, υπάρχει και μία ιεράρχηση ευθυνών. Άρα δεν πρέπει να παλάσουμε σε όλα τον απλό Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να επιβιώσει κτλ. Έχει και αυτός την ευθύνη του, είχε και στο παρελθόν την ευθύνη του και την έχει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και στο επανειδή. Ευχαριστώ.